ετοιμάζομαι γιατί ξεκινάει η δουλειά. Here we go in Abu Dhabi. Abu Dhabi λοιπόν, Νοέμβριος 18, ο τελευταίος αγώνας της σεζόν για τη Φόρμουλα 1 και ο τελευταίος αγώνας της καριέρας του Φερνάντο Αλόνσο. Fernando Alonso who drove for Ferrari and drove once alongside Lewis Hamilton joins the number 1 and number 2 this season. I think the sport will miss him, we will miss him. We know a true legend. Δούλευα λοιπόν σε μια εταιρεία αυστριακή, είναι η μεγαλύτερη που κάνει hospitality, που αναλαμβάνει όλα αυτά τα τεράστια events. Και όταν επέστρεψα από την Αμερική, με πήρε κατευθείαν τηλέφωνο ένας πολύ καλός μου φίλος από το Λονδίνο, ο οποίος συγκέντρωνε το προσωπικό για το ποιους θα πάρουν στα επόμενα events. Και μου πρότεινε να κάνω αυτό το event συγκεκριμένα, γιατί ούτως ή άλλως εγώ δεν είχα πολύ χρόνο για να ταξιδεύω μαζί τους. Σε αυτή την εταιρεία έχω δουλέψει αρκετά όταν είχα πρώτο πάει στο Λονδίνο. Νομίζω ότι έχω παρευρεθεί με αυτή τη δουλειά που έκανα στα περισσότερα μεγάλα events που έχουν γίνει στον πλανήτη. Έχουμε κάνει Euro 2016, έχουμε κάνει τελικό Champions League, ATP, τένις, έχουμε πάει Μεξικό, Austin 2 φορές για το Grand Prix. Έχουμε κάνει πολλά και διάφορα και στο Λονδίνο. Από Royal Ascot τις υποδρομίες, τις βασιλικές υποδρομίες στην Αγγλία. Έχω άπειρες διαπιστεύσεις από τέτοια events στη συλλογή μου. Και δουλεύοντας σε τέτοια events, εκτιμάς την εμπειρία που σου προσφέρει περισσότερο, γιατί σαν δουλειά δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Αλλά η εμπειρία που παίρνεις από εκεί, οι άνθρωποι που γνωρίζεις, τους μεγαλύτερους celebrities, τους μεγαλύτερους ήρωες σου από τηλεόραση, από αθλητές. Τους βλέπεις ξαφνικά μπροστά σου. Γνώρισα εμπειρίες και καταστάσεις που δεν πίστευα ποτέ ότι θα δω από τόσο κοντά. Γιατί είναι πολύ διαφορετικό να πηγαίνεις σε ένα event σαν θεατής και διαφορετικό να το ζεις από μέσα το event. Αφού λοιπόν δέχτηκα να πάω, το πρώτο πράγμα που έπρεπε να κάνω ήταν να ξυριστώ. Μετά από πάρα πολύ καιρό που είχα να ξυριστώ, βρισκόμουν στη Γερμανία και πήγα στο αεροδρόμιο της Νιρεμβέργης για να πάρω την πτήση για Λονδίνο, γιατί από εκεί θα έβγαινε το αεροπλάνο για Ντουμπάι. Είμαι σε ένα αεροδρόμιο. Στην Νιρεμβέργη, μόνος μου τελείως, η ώρα είναι 2:39, η πτήση μου είναι στις 6:30 και περνάω τη νύχτα μόνος και έρημος. Αυτά, περιμένω να περάσει η ώρα, να πάρω την πτήση μου για Λονδίνο. Μετά από περίπου 8 μήνες επιστρέφω στο Λονδίνο. Είμαι χαρούμενος γι' αυτό, γιατί θα δω πολλές γνωστές φάτσες. Αυτά. Δεν περνάει η ώρα. Δεν περνάει η ώρα. Ερημιά, μελαγχολία. Άνθρωπος. Υπάρχει ένα άτομο που κοιμάται εκεί πίσω, άμα το δείτε. Το βλέπετε, ξαπλά. Αυτό εκεί είναι ένα άτομο το οποίο κοιμάται. Αυτή είναι η μόνη μου παρέα. Remove the jacket from its packet and place it over your head and secure as the crew and I demonstration or deflation and a light to attract attention. Μισή μήνες μετά από τότε που έφυγα. Το Λονδίνο τέλος. Τέλος το Λονδίνο. Δεν μας τελείωσε το Λονδίνο. Δεν έχουμε άλλο Λονδίνο. Feels like home. Πάω προς το Heathrow. Φεύγω σε 3,5 ώρες από τώρα για το Abu Dhabi που είναι για δουλίτσα. Οπότε εκεί δεν μπορούσα να τραβήξω πολλά. Thank you.
Ντουμπάι και από το Ντουμπάι πήγαμε στο ξενοδοχείο μας στο Abu Dhabi με το Pullman, το οποίο είναι περίπου 1,5-2 ώρες απόσταση. Και είχαμε την πρώτη μέρα ελεύθερη για να εξερευνήσουμε, οπότε αποφασίσαμε να πάρουμε ένα ταξί με κάποιους φίλους και να πάμε στο Ντουμπάι και να εξερευνήσουμε την πόλη για όσο χρόνο είχαμε. Okay, guys, even if you don't want to be in my vlog, you're gonna be in my vlog. Names: Kadisa. Woo! Woo! Emily. Emily. Patrick. What? Patrick. Say it again. Can you imagine if they'd taken and gone? Oh, probably that one. Grazie. Prego. Where are you from? Io sono greco. Sei greco? Parli sì. Italiano? Parlo perfetto. Davvero? How much is it, Kadisa? You are our photo shooter of today. 260 apparently. Okay. Maybe 250. Young gentleman. 250 deal. Yes, yeah, 200. 200. Oh, perfect. 200. Let's take 120. Not me. You said 200. 210. No, 225. 260 something coming. 6 is good. This is really 225. Good. 225. Come on, get this. Go on, get this. 225. Yeah? And let me buy you a gift at the mall. Black Friday started here. Black Friday for taxis. Yeah. Say that to your Uber driver. London. Well, no, UK, Italy, Netherlands, Greece, Germany. Here is car racing Formula One. The on-site to Empire, yes. From November 23rd to the 25th. Into the car on a Friday night, I wanna drive with you. Looking for a bar in the nearest town, I've never seen a sky so blue. We don't ever play it and the night is young, it doesn't matter what we do. There ain't nobody like, there ain't nobody like. You look so beautiful. And I'm... Wait. The order was taxi. 2 hours. In this fucking taxi. We spent 2 hours here. 7 people in this taxi for 2 hours. Look, this is, just take this. How much do we have? So 100. I can pay 20 dirhams. Δεν έχουμε αρκετά αραβικά λεφτά να πληρώσουμε. Πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα. I got 36, yeah. And I've got an extra 20 if you want me to put it. But too much time waste here, no. Okay, only is 1 hour. This is very big. Perfect. You are very big. It's thank you. Over your is, this one is not. Καταλάβατε.
υπάρχει show εδώ. Είμαστε μπροστά από το Burj Khalifa, αυτό το πιο ψηλό κτίριο του πλανήτη. Είναι όντως πολύ ψηλό. Είναι πολύ ψηλό. Πάρα πολύ ψηλό. Τριβάνια που έχω δει. Πολύ εντυπωσιακό. Και πίσω μου έχω τσάγια. Τσάγια και τσαγοπότηρα. Αυτό είναι πάρα πολύ cool μέσα εδώ. Τι είναι αυτό, παιδιά? Για να με καλέσουν την παραγγελία μου. Θα χτυπήσει. Thank you. You like spicy sauce? Yeah, it's possible. Thank you so much. Really nice. Mine is chicken dinner. Αυτή τη στιγμή είναι η ώρα της προσευχής και εδώ που τρώμε, όπου σε όλο το μόλ ακούγεται η προσευχή 5 φορές τη μέρα. 5 φορές τη μέρα. Τα ακούτε? Και μας έχει όλους καλά. Μας προσέχει. Τα συντριβάνια αυτά ήταν καλύτερα από το Las Vegas. Season. We're set for a dramatic night under the lights here in Abu Dhabi, the most expensive F1 venue ever constructed. Αυτά τα events είναι τεράστια. Δεν μπορώ καν να περιγράψω πόσο μεγάλα events είναι. Οπότε αυτά τα events πρέπει οπωσδήποτε να βγάλουν πολλά χρήματα για να συντηρηθούν και να έχουν και κέρδη και να γίνονται κάθε χρόνο. Τα εισιτήρια είναι ένας από τους τρόπους που έχουν έσοδα, αλλά τα πολλά λεφτά γίνονται εκεί ακριβώς που δούλευα εγώ, που είναι τα box, που είναι οι suites, που είναι τα πακέτα τα οποία κυμαίνονται από 3-4.000 μέχρι 20.000 το άτομο για να βρίσκεσαι εκεί την ημέρα ή το τριήμερο, ανάλογα τι events είναι. Από εκεί λοιπόν έρχονται πάρα πολλά έσοδα για αυτά τα events και προσφέρουν ένα πολύ καλό hospitality υψηλού επίπεδου. Τώρα να μιλήσουμε για το πώς είναι να δουλεύεις εκεί.
από τους οδηγούς μέχρι και τους ανθρώπους στο συνεργείο που κάνουν τις τουαλέτες, τους σερβιτόρους, στο μπαρ, όλοι έχουν τεράστια πίεση την ώρα του event. Είναι πολύ μεγάλη πίεση. Ένας από τους λόγους είναι ότι το event πρέπει να ξεκινήσει συγκεκριμένη ώρα. Ό,τι και να γίνει, όποιο πρόβλημα και να γίνει, σίγουρα έχει προβλήματα. Ένα τέτοιο event, επειδή δεν δουλεύει καθημερινά, δεν είναι ένα μαγαζί, είναι ρεστόρα που δουλεύει καθημερινά, είναι κάτι που στείνεται για τρεις μέρες, για μία μέρα, ένα άλλο event. Που σημαίνει ότι μπορεί να προκύψουν τεράστια προβλήματα που δεν έχεις προβλέψει, δεν ξέρεις το χώρο τόσο καλά. Πολλοί εργαζόμενοι πάνε για πρώτη φορά εκεί πέρα. Οπότε όλα αυτά τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν και να καθυστερήσουν κάνουν όλους τους εργαζόμενους να έχουν πολύ μεγάλη πίεση για να είναι εντάξει όλα στην ώρα τους. Όταν βλέπουμε ένα τέτοιο event, υπάρχουν χιλιάδες εργαζόμενοι εκείνη τη στιγμή μέσα, οι οποίοι τρέχουν σαν τρελοί. Από τις κουζίνες μέσα, οι σεφ που παίζουν ξύλο μεταξύ τους κυριολεκτικά. Ένας χαμός κυριολεκτικά γίνεται πίσω από το event. Κάτι που δεν το βλέπεις αν είσαι απλά θεατής. Πρέπει να δουλεύεις για να ζήσεις όλη την εμπειρία ενός τέτοιου event. Εγώ λοιπόν στο συγκεκριμένο event στο Abu Dhabi βρισκόμουν στο box που ήταν ακριβώς στην εκκίνηση και εκεί που έβγαιναν οι οδηγοί για να ξεκινήσουν. Ήμουν ακριβώς μπροστά εκεί που είχε βγει ο Will Smith με τον Hamilton και τράβαγε και βίντεο ο Will Smith για το vlog του με την κάμερά του. Από την πίσω πλευρά όταν βγαίναμε, η μπροστά πλευρά ήταν αυτή που είναι η πίστα. Η πίσω πλευρά ήταν εκεί που πήγαιναν οι οδηγοί και είχαν τα δικά τους σημεία για να κάθονται, να τρώνε με τις ομάδες τους. Εκεί από πίσω ήταν που πέρναγαν όλοι οι οδηγοί, όλες οι ομάδες και γινόντουσαν όλες τις συνεντεύξεις, οι δημοσιογράφοι. Γινόταν ένας χαμός από δημοσιογράφους πραγματικά. Μόλις επέστρεψα στο ξενοδοχείο, γύρω στις 15 ώρες δουλειά ήταν η πρώτη μέρα της φόρμουλα που έγιναν απλά βγήκαν στην πίστα οι οδηγοί για να γίνουν λίγο, να αποκτήσουν μια κυριότητα με την πίστα την πρώτη μέρα. Αύριο είναι pole position, η ώρα είναι 3:50 και πρέπει 9 η ώρα φεύγει το λεωφορείο για να πάμε στην πίστα. Και πρέπει να πάω να κάνω ντους, να πέσω για ύπνο και το πρωί να πάμε για πρωινό και να πάμε στην πίστα. Αύριο pole position. Αυτά παιδιά, εγώ αφήνω εδώ την κάμερά μου να έρθω να την πάρω αύριο το βράδυ. Λοιπόν, τη φτιάχνω ωραία, πολύ ωραία. Okay. Τέλεια, αύριο βράδυ έρχομαι, την παίρνω από εδώ ακριβώς που είναι. Και σας λέω γιατί ο αγώνας την Κυριακή. Thank you, man. Everyone is fans. Σε όλους αρέσει η κάμερα και θα σας πω γιατί τους αρέσει. Γιατί έχει αυτό εδώ το μικροφωνάκι που τους κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Και νομίζουν. Κάρτα, πού είναι η κάρτα. Και νομίζουν ότι είναι κάτι πολύ επαγγελματικό και ότι εγώ κάνω τρομερά πράγματα και τη βλέπουν την κάμερα. Αυτό εδώ είναι το
Το dead cat. Αυτό εδώ είναι που κάνει όλη τη διαφορά. Το dead cat. Άμα θέλετε στον δρόμο να περπατάτε και να σας μιλάνε όλοι, dead cat. Dead cat. Και είστε έτοιμοι. Απ' την άλλη, απ' ένα σε άλλο δωμάτιο. Δεν θα άνοιγε βέβαια. Go to sleep, you little buggers! Did Alex send you any message? Τελευταία μέρα. Είναι πρωί. Περιμένω το σανσέρ. 2 λεπτά να φάω πρωινό έχω. 2. Ετοιμάζομαι γιατί ξεκινάει η δουλειά σε λίγη ώρα. Έβαλα όλα τη ζώνη και κερατώ. Ο Χάμιλτον το έχει κερδίσει, ούτως ή άλλως. Για το μαλλί δεν πάνε τίποτα, παιδιά. Μέχρι στιγμής κανονικά δεν επιτρέπεται να είναι βαμμένο. Αλλά δεν μου έχουν πει κάτι, παρά ότι είναι πολύ αυστηρή. Οπότε όλα καλά. I said at one point, like... The cars lining up on the grid for the final time. Daniel, just one rev check, please. One rev check. All right. This is it, fellas. Let's fucking have it. The final time in 2018. We're racing. Max Verstappen, what happened to him off the line? Τελευταία μέρα λοιπόν να τελείωσε το event. Οι Ισπανοί, οι οποίοι είναι τρελαίνοντε για πάρτι, δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάνουν πάρτι και είχαν πάρα πολλούς Ισπανούς σε αυτή τη δουλειά. Κάθε φορά μετά από κάθε event διοργανώνουν ένα παρτάκι. Εκείνη τη μέρα ήταν πολύ δύσκολο να βρούμε κάποιο χώρο να κάνουμε το πάρτι, οπότε το έκαναν μέσα σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, δίκλινο δωμάτιο, ένα πολύ μικρό δωμάτιο, δίκλινο. Είχαν σηκώσει το κρεβάτι και με καλέσανε γιατί είχα πολύ καλές σχέσεις με τους Ισπανούς. Πήγα και άκουσα χαμό να γίνεται έξω από το δωμάτιο και μπαίνω μέσα. Και βλέπω σε ένα δίκλινο δωμάτιο, αυτό ακριβώς. Λοιπόν, έχω έρθει στο πάρτι που κάνουν τα παιδιά, οι Ισπανοί κυρίως, μετά τη Φόρμουλα 1. Και μπαίνω μέσα και βλέπω αυτό το κύπελλο Φόρμουλα 3, το οποίο το έχουν κλέψει. Το πήραν, δεν ξέρω πώς το πήραν, τέλος πάντων. Και μέσα σε δωμάτιο ξενοδοχείου γίνεται αυτό το πράγμα ακριβώς τώρα που θα δείτε. Αυτό. Είναι
τρελό αυτό. Δεν το έχω ξαναδεί σε ξενοδοχή αυτό το πράγμα. Να συμβαίνει ποτέ στη ζωή μου και δεν μιλάει κανείς γύρω-γύρω. Αστυνομία δεν γίνεται. Λοιπόν, δεν έχω κοιμηθεί καθόλου. Είναι 9 η ώρα. Σε μισή ώρα από τώρα πρέπει να ετοιμάσω αυτά όλα τα πράγματα και να πάρω το λεωφορείο μας πάει αεροδρόμιο για να φύγουμε. Το event τελείωσε. Ο Hamilton πήρε το πρωτάθλημα, το έχει πάρει ήδη την αγώνα. Είχαμε αυτό το περίεργο πάρτι χθες που ήταν σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείο ενός παιδιού, στο οποίο έγινε πανικός. Καμία παρατήρηση δεν έγινε. Ούτε φυλακή μας βάλανε, ούτε τίποτα. You're my favorite deputy. There's a snake in my boat. Reach for the sky. Everyone here? Good. Now mount up and let's get going. Είμαι ξύπνιος περίπου 30 ώρες. Από χθες το πρωί πήγαμε για δουλειά στο Grand Prix. Ήταν 17 ώρες δουλειά. Μετά κατευθείαν στο ξενοδοχείο, ένα ντουζ στο περίεργο πάρτι μέσα στο δωμάτιο. Κατευθείαν από το πάρτι στο λεωφορείο για εδώ. Περιμέναμε εδώ 3-4 ώρες γιατί ήρθαμε νωρίτερα. Και πετάμε τώρα. Βρισκόμαστε στην πτήση για Λονδίνο. Η ώρα λέει 1:37, η οποία είναι Ντουμπάι ώρα. Έχω το φίλο μου τον Άλεξ. Ο φίλος μου Άλεξ είναι πολύ ιδιαίτερος. Αν είσαι μαζί του, θα πάρεις ουσίες. Το λιγότερο αλκοόλ. Ευτυχώς εγώ εδώ πέρα στο αεροπλάνο πήρα μόνο αλκοόλ. Μου ατυχερός. Και μας μέθησε όλους. Με κάποιο τρόπο. Οπότε φτάνουμε σε 2 ώρες περίπου. Και είμαστε εδώ στο μπάνιο. Απ' έξω είναι τα παιδιά όλα. Θα στα δείξω. Άμα κουρευτώ τώρα πιστεύω θα φύγει το ξάνθο επιτέλους. Anyway. I'm going to pee right now, so... Αυτό ήταν το event από το Abu Dhabi και από το Grand Prix της Formula 1. Ελπίζω να σας άρεσε. Επίσης έδωσα μία συνέντευξη για ένα project που ξεκινήσει ο φίλος μου, ένας φίλος μου από το Λονδίνο, ο Anton Paris, την οποία θα την βάλω στο description να τη δείτε. Ο Anton μου έκανε πάρα πολύ ωραίες ερωτήσεις και ήταν πολύ ωραία να συζητήσω μαζί του μετά από καιρό. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε... Walkabout without the consent of Formula One World Championship Limited is strictly prohibited. Okay, I'm just turning off the video right now.